Η φιλοξενία βγήκε στον δρόμο σήμερα και δείχνουμε ότι τα αυτοκριτικά μας πλεονεκτήματα είναι η γεύση μας, το κρασί μας, το λάδι μας και η μπύρα μας. Πολύ σωστά. Σήμερα 27 Σεπτεμβρίου, όπως κάθε χρόνο, γιορτάζουμε την Παγκόσμια Μέρα Τουρισμού. Έτσι λοιπόν ο κόσμος του τουρισμού στον Άγιο Νικόλαο έχει βγει στον δρόμο για να δείξει την αξία του τουρισμού, για να δείξει τον βαστό κόσμο του φαγητού του τόπου μας, να το παρουσιάσουμε στον τουρίστα, να δει τι τρώμε και πώς απολαμβάνουμε το φαγητό. Είμαστε χαρούμενοι που υπάρχει μια μεγάλη συμμετοχή από πλευράς συμμετοχών, αλλά και από μεγάλη συμμετοχή του κόσμου που μπορεί να απολαύσει όλα τα δέσματα που έχουν φτιάξει τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια του Αγίου Νικολάου για να βγει αυτό το φανταστικό αποτέλεσμα. Πολλά χρόνια τώρα ήταν από τους πρωτοπόρους που είχατε βάλει τα κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, την κριτική πρωτογενή παραγωγή μέσα στα ξενοδοχεία, τόσο από το πρωινό όσο και στα υπόλοιπα γεύματα. Εκτιμάτε ότι αυτό είναι το μεγάλο στίγμα της Κρήτης, να βάλει τα προϊόντα της μέσα όλα τα ξενοδοχεία? Η συνεργασία του πρωτογενή με το τριτογενή τομέα είναι ένα μεγάλο στίγμα το οποίο θα πρέπει να κερδιθεί κάποτε και θα πρέπει να αγωνιστούμε πάνω σε αυτό. Σαν Παγκρήτιο Σύλλογο Δεύτερων Ξενοδοχείων, πριν, όταν ήμουν πρόεδρο, αλλά και ο σημερινό πρόεδρο, συνεχίζουμε κάθε αυτό το έργο το οποίο θα πρέπει να συνεχιστεί και θα πρέπει να ολοκληρωθεί πραγματικά. Η συνεργασία αυτή θα πρέπει να είναι πολύ μεγαλύτερη και τα προϊόντα της Κρήτης να μπουν πραγματικά στο τραπέζι του ξενοδοχείου. Οι πελάτες, όταν μιλάνε για κριτικό παραδοσιακό φαγητό, πού περίπου στάζουν το ενδιαφέρον τους, τι λένε οι μάγειρες με τους οποίους συνεργάζεστε στα ξενοδοχεία σας? Κοιτάξτε, το κάθε ξενοδοχείο παρουσιάζει το κριτικό προϊόν διαφορετικά από ότι ο άλλος. Άλλος το παρουσιάζει εξ ολοκλήρου, άλλος εν μέρη, άλλος κάνει γωνιές, κριτικές γωνιές, άλλος μόνο στο πρωινό. Εμείς προτείνουμε ότι το κριτικό φαγητό θα πρέπει να μπει σε καθημερινή βάση μέσα στα ξενοδοχεία, γιατί αυτό, αλλά δεν αρκεί μόνο να κάνω ένα κριτικό φαγητό σαν συνταγή, αλλά χρησιμοποιώ και κριτικό προϊόν. Για να εξηγούμε, δεν πρέπει να κάνουμε ένα στιφάδο κριτικό και να βάζω, ας πούμε, κουνέλι Βουλγαρίας. Θα πρέπει να είναι και αυτό κριτικό. Αυτή και όλη η σημασία αυτής της προσπάθειας και εκεί θα πρέπει να επικεντρωθούμε. Άρα, δηλαδή, κριτικά προϊόντα με κριτικές συνταγές στο τραπέζι του ξενοδοχείου.